Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Ένοχο έκρινε το Μικτόρκο το εφετείο της Πάτρας τον 55χρονο για βιασμό και για ασέλγεια στη θετή του κόρη και τα φυσικά του παιδιά. Του επιβλήθηκε 44 χρόνια φυλάκιση. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Στην Πάτρα, η πριγκίπισσα Εκατερίνη της Σερβίας επισκέφθηκε νοσοκομεία και τον καταβλισμό της ΑΒΕΞ. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταναστών σε φορτηγά και πλοία της γραμμής Πάτρα Ιταλία στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν παράνομα προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Βδομάδας και του Πάσχα της ελληνικής περιφέρειας απευθείας συνδέσεις με Ιόνιο και Πελοπόννησο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Καλαμάτας από τα μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης και Αγώνα Μεσσηνίας.